Πάτερ Εμμανουήλ, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Γρεβενών, αθλητές, προπονητές, φίλες και φίλοι, αγαπητοί γονείς, σας καλωσορίζουμε μετά από 3 χρόνια στην ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας για το 2023. Ευχόμαστε όλους υγεία, ευτυχία, πολλές επιτυχίες σε όλα τα τμήματα, σε όλους τους αθλητές μας και καλή πρόοδο στους αθλητές των τμήματων υποδομής και των ακαδημιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών για την συμπαράσταση και την οικονομική βοήθεια, τον Δήμο Γρεβενών επίσης για την μεγάλη βοήθεια που μας παρέχει στο σύλλογό μας, όλους τους χορηγούς μας που πραγματικά είναι πάρα πολλοί, μας βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια που κάνουμε και αξίζει πιστεύω να αναφέρω και την παρουσία πολλών χορηγών και από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύλλογό μας, για μια μικρή πόλη, μια επαρχιακή πόλη όπως τα Γρεβενά, να έχει βοήθεια και από άλλες περιοχές. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς των παιδιών που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και στους προπονητές για την δουλειά και το μεράκι τους απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε με την κοπή της πίτας της αντρικής ομάδος. Στη συνέχεια θα δώσουμε όπως κάθε χρόνο σε κάθε τμήμα ξεχωριστά τα κεκάκια που θα υπάρχει ένα φλουρί για τα τμήματα των ακαδημιών. Δυστυχώς σήμερα έχουμε αρκετές απουσίες από τα παιδιά των Ακαδημιών, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, έχει ανοίξει και το χιονοδρομικό κέντρο, οπότε έχουμε μικρό αριθμό προσέλευσης των παιδιών των Ακαδημιών, δεν πειράζει όσοι είναι εδώ σήμερα. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με την κοπή της πίτας της αντρικής ομάδος. Ο τυχερός χαρό του Φρολί κερδίζει ένα δώρο 100 ευρώ από τη διοίκηση του Συλλόγου. Πραγματική δουλειά το 2005 και βλέπουμε με μεγάλη μας χαρά παιδιά που ξεκίνησαν από ηλικία 6-7-8 χρονών να μεγαλώνουν, να κοινωνικοποιούνται, να περνάνε στα πανεπιστήμια, να αποκαταστούνται επαγγελματικά και κάποια από αυτά τα παιδιά να κάνουν και καριέρα όπως ο Κώστας Παπα-Νικολάου που είναι αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ομάδα στον Ολυμπιακό, μεγάλες διακρίσεις, άλλα παιδιά που παίζουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες, στην Α2, στη Β' Εθνική και παιδιά που ασχολούνται ακόμα με τον αθλητισμό και αυτό είναι το μεγαλύτερο το κέρδος. Τα παιδιά των Ακαδημιών είναι η καρδιά, είναι ο πυρήνας του Συλλόγου μας και γι' αυτό ευχαριστώ για ακόμα μία φορά όλους εσάς, τους γονείς κυρίως, έτσι για όλη αυτή την εμπιστοσύνη. Επίσης, τέλος, για να μην σας κουράσω άλλο, ένα ευχαριστώ και στον πολιτευτή μας, τον κύριο Σταυρόπουλο Αθανάσιο, για όλη τη βοήθεια, την πολύπλοκη που μας έχει προσφέρει και μας προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και επίσης τον Γιώργο Καλαμάρα για την αναμέριστη παράσταση στο σύλλογό μας. Και τον διοικητή του στρατοπέδου μας, που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή κοντά μας, για όλες τις διευκολύνσεις και τις ευκολίες που μας κάνει με τους αθλητές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ.